Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κύριος Χρήστος Γκόγκας, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων, τόνισε ότι η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να ξεπεραστούν υπαρκτά προβλήματα και αδυναμίες που δυσχεραίνουν τις αναπτυξιακές και δυτικές προσπάθειες, ενώ η χώρα καλείται να επιταχύνει την πορεία της παραγωγικής και αναπτυξιακής της ανασυγκρότησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Ειδικότερα επισήμανε ότι η πολυνομία παραμένει, όπως επίσης υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων για την εφαρμογή στην πράξη όσων ψηφίζονται. Επομένως, ό,τι επιταχύνει και απλοποιεί διαδικασίες και εφόσον δεν παρακάπτονται βασικές προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας δραστηριοτήτων, είναι καταρχήν θετικό. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο αυτό. Η πολυνομία παραμένει. Δεν υπάρχει ενοποιημένη νομοθεσία για κάθε περίπτωση, όπως επίσης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα η μεγάλη καθυστέρηση στην κατεξουσιοδότηση των νόμων έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων ή και εγκυκλίων για την εφαρμογή στην πράξη όσων ψηφίζονται. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω ότι για τον νόμο 4439 του 16 και όσον αφορά στις διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, χρειάστηκαν 2,5 χρόνια για να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις, να εκδοθεί εγκύκλιος εφαρμογής, ενώ ακόμη και μέχρι σήμερα υπάρχουν θέματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές διατάξεις αναφέρονται στη διαδικασία της αδειοδότησης, στις εγκρίσεις και γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας διαφόρων δραστηριοτήτων. Υπάρχουν επιμέρους ενστάσεις, όπως διατυπώθηκαν, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται οι περισσότερες δυσχέρειες για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων ή πιστοποιητικών, που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, ώστε να υπάρχει ο πλήρης φάκελος, παραδείγματος χάρη για την έναρξη λειτουργίας, ο οποίος παραμένει στην επιχείρηση για κάθε έλεγχο. Για παράδειγμα, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις φτάνουν αρκετούς μήνες έως και 2 ή και περισσότερα χρόνια. Δηλαδή, μειώνεται μόνο ο χρόνος της τελευταίας διοικητικής πράξης, αυτός της έκδοσης άδειας λειτουργίας. Επομένως, η προσπάθεια της μείωσης της γραφειοκρατίας έχει ακόμα πολύ δρόμο και δεν δικαιολογούνται ενθουσιασμοί. Καταρχήν, σε σχέση με τις δραστηριότητες των άρθρων 7 μέχρι 13. Πρώτον, φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων προτιμούν τον έλεγχο των υπηρεσιών για να μην υπάρχουν περιθώρια λειτουργίας κάποιων χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις ή και για τη δική τους κατοχήρωση εν ώψη οποιοδήποτε ελέγχου δεδομένων και των αυστηρών κυρώσεων, όπως στην περίπτωση των εκπροσώπων για τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή για των πρατηρίων υγρών καυσίμων σχετικά με τα πλυντήρια-λιπαντήρια και τους διάφορους χώρους στάθμισης οχημάτων, όπως αυτοκινήτων, λεωφορείων ή βαρέων οχημάτων. Θέτουν θέματα ασφαλείας, αλλά και για το αποτέλεσμα των υπηρεσιών που παρέχονται, αφού υπάρχουν περιπτώσεις ελλείψεων ή προβλημάτων που δεν μπορούν να εντοπιστούν με τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Και εκφράστηκαν ανησυχίες για τυχόν ανεξέλεγκτη είσοδο σε δραστηριότητες με δημιουργία αθέμητου ανταγωνισμού, δηλαδή για σκόπιμη εκμετάλλευση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Και εδώ τίθεται το θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της ανάγκης ενίσχυσής τους, ώστε οι έλεγχοι που προβλέπονται να μην καθυστερούν. Δεύτερον, η προβλεπόμενη διαδικασία επικείμενης μεταβολής που γνωστοποιείται θα πρέπει να έχει κάποιο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης και να περιλαμβάνει και την ίδια τη γνωστοποίηση για την ολοκλήρωση της μεταβολής. Τρίτον, τα έγγραφα που τηρούνται στο φάκελο των δικαιολογητικών και ιδιαίτερα τα ιδιωτικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς υπογραφές και ημερομηνίες. Θα μπορούσε επίσης να υπάρχει ψηφιακός φάκελος με όλα αυτά σε δημόσιο ιστότοπο. Για το θέμα των ελέγχων, πρότεινε την πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου πλαισίου ενεργειών για κάθε δραστηριότητα για την αποφυγή προστριβών μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων. Και να διευκρινιστεί αν οι αναφερόμενοι στα σχετικά άρθρα έλεγχοι, στα εσωτερικά άρθρα, αφορούν μόνο στα παρόντα κεφάλαια.
Πέμπτον, υπάρχει το θέμα της αδειοδότησης των πλυντηρίων λιπαντηρίων που απλοποιείται για τα αυτοτελή, αλλά δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για αυτά που είναι ενσωματωμένα στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ενώ νομοτεχνικά θα πρέπει να διορθωθούν αναφορές στα άρθρα 181, 183 και 186 σε στεγασμένα αντί για υπαίθρια ή στεγασμένα πλυντήρια ή αντί για σταθμούς λεωφορείων στο άρθρο 191. Στο δεύτερο μέρος ισχύουν οι γενικές παρατηρήσεις που προαναφέρθηκαν καταρχήν, αλλά ειδικότερα στα άρθρα 26-32 θα ήθελα να αναφέρω τα εξής. Για την πρόβλεψη της ανάρτησης από την αδειοδοτούσα αρχή στο διαδικτυακό τόπο, διάβγεια, και των γνωστοποιήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα γίνεται μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, όπου ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν διάφορα θέματα, ή η ανάρτηση θα γίνεται άμεσα και ο έλεγχος θα εκκρεμεί. Στην εφαρμογή μπορούν να προκύψουν σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με την νομιμότητα διοικητικών πράξεων και αντίστοιχων ευθυνών. Δεύτερον, για την πρόβλεψη στο άρθρο 28 περί αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών πλην εκρηκτικών μέχρι ποσοστού 10% του όγκου των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, κέντρων αποθήκευσης και διανομής επικίνδυνων ουσιών, ως όριο για την αδειοδότησή τους για να πάνε στην κατηγορία των κέντρων αποθήκευσης και διανομής, έχει μεν μια λογική, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μέγιστο όριο αυτού του όγκου, γιατί πρόκειται για περιπτώσεις που γενικά εγκυμονούν κινδύνων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων επιχειρηματικών πάρκων και χαρακτηριστικά τόνισε. Για τα οποία ελάχιστα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και καμιά σοβαρή επένδυση. Πολλές περιοχές, περιφερειακές ενότητες, όπως η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η Άρτα, δεν έχουν κανένα οργανωμένο υποδοχεία, κανένα πάρκο. Οι προβλέψεις στο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης με 100 εκατομμύρια ευρώ για βιομηχανικά και αγροτικά πάρκα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν για αυτές τις υποδομές, που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη, την απασχόληση αλλά και το περιβάλλον. Για το επιχειρηματικό πάρκο στα Ενόφυτα, ο εισηγητής μας ο κύριος Κατρίνης και ο κύριος Μουρκιώτης έχουν θέσει αναλυτικά το ζήτημα. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με την υφιστάμενη κατάσταση της άτυπης λειτουργίας μιας βιομηχανικής περιοχής, αλλά με ολοκληρωμένο διάλογο και διαβούλευση και να μην αγνοούνται βασικές παράμετροι της υφιστάμενης νομοθεσίας. Κλείνοντας, επανέλαβε ότι πέρα από τη θετική στάση του κινήματος αλλαγής στο νομοσχέδιο αυτό, υπάρχουν θέματα αλλά και προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να βελτιωθεί το νομοσχέδιο με διατάξεις που θα επιλύσουν προβλήματα και θα δώσουν τη δυνατότητα να μειωθεί στην πράξη η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στην τροπολογία του Υπουργείου Μεταφορών, πριν ήταν ο κύριος Υπουργός, και αναφέρθηκε στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και επιχορηγήσεις λόγω των συνθηκών που υπάρχουν για το μεταφορικό έργο των πτήσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στον ΟΣΕ για συντήρηση της αεροδρομικής υποδομής. Θέλω να επισημάνω ότι εμείς από την πλευρά μας, παράλληλα με όλα αυτά, πάντα επιμένουμε σε δεσμεύσεις που πρέπει να υπάρχουν από τους αντίστοιχους ιδιωτικούς ή λοιπούς φορείς για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω θεωρώντας ότι πέραν της θετικής μας επί της αρχής ψήφου υπάρχουν θέματα αλλά και προτάσεις από μέρους μας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να βελτιωθεί το νομοσχέδιο με διατάξεις που θα επιλύσουν προβλήματα και θα δώσουν τη δυνατότητα να μειωθεί στην πράξη η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.